Εδώ στο στούντιο του 984 για να λύσουμε τις απορίες μας ο Διευθυντής της Φωτοβολταϊκά Κρήτης, ο κύριος Σβέν Μπένσεν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, να λύσουμε απορίες τώρα θέλουμε. Ακούσατε την αρχική ανακοίνωση έτσι όπως ε, βγήκε από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Μπένσεν. Θέλω να ξεκαθαρίσετε λίγο από την αρχή. Η πλατφόρμα παρουσιάζει προβλήματα γιατί από την αρχή ακούστηκε ότι παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Έχουν επιληθεί. Ναι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα από αυτό που βλέπουμε δεν έχει πλέον προβλήματα. Ε, το πρώτο κομμάτι της πλατφόρμας ήδη είναι σε λειτουργία πάνω από ένα μήνα mm -hmm. και αυτή δουλεύει πολύ καλό και δεν έχουμε πρόβλημα εκεί και γενικά οι απαντήσεις που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής γίνανε και πολύ γρήγορα ε, που σημαίνει στην πρώτη φάση η απάντηση είναι σε λίγες μέρες μία εβδομάδα περίπου ε, παίρνουμε τη πρώτη ε, το πρώτο κομμάτι της έγκρισης mm -hmm. ε, για μας αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν ε, δουλεύει πάρα πολύ καλό Ωραία, σε αυτό το λίγο διάστημα το ενδιαφέρον ποιο είναι, τι καταγράφεται σαν φωτοβολταϊκά κριτή. Το ενδιαφέρον γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πρώτο λόγο βεβαίω είναι γιατί η ενέργεια γενικά το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ ακριβό. Και το ενδιαφέρον είναι περισσότερο τώρα οικονομικό. Γιατί το ρεύμα είναι ακριβό και οι άνθρωποι θέλουν να, να, να πληγώνουν λιγότερο, να κοιτώσουν από το βάρο και ακριβώ αυτό το καταφέρει. Και ακόμα και χωρί επιδότηση θα το κατάφερε, αλλά με επιδότηση είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Η απόσβεση γίνεται σε λίγα χρόνια, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για όλου μα να, να πληγώνουμε λιγότερο και να έχουμε πολύ φτηνό μετά το ρεύμα μα. Αυτή ε, η, η ιστορία λέω αρχικά ότι με ενδιαφέρει. Κάντε λίγο προσωπικό το παράδειγμα απευθυνόμενο σε εμένα, ναι, που με ενδιαφέρει να βάλω φωτοβολταϊκό στο σπίτι μου. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνω για αρχή, κύριε Μπένσεν. Το, το πρώτο που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι τι ανάγκες έχετε, τι κατανάλωση έχει το σπίτι σας. Που σημαίνει το πρώτο που πρέπει να δούμε από τα τιμολόγια... Ε, η ετήσια κατανάλωση σα στο σπίτι πόσε κιλοβατ είναι. Αυτό είναι σχεδόν το, το νούμερο που χρειαζόμαστε να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το φωτοβολταϊκό για εσά. Πρέπει βεβαίω και να δούμε πού μπορούμε να το βάλουμε. Τα περισσότερα σπίτια εδώ έχουν στέγες που υπάρχουν χώρο για αυτό. Δεν θέλουμε πάρα πολύ χώρο. Τότε αυτό σκα, κανονικά δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Με αυτό κάνουμε την πρώτη αίτηση που μας δίνει μια σύμβαση σύνδεσης που με αυτό, αυτό σημαίνει έχω το δικαίωμα να συνδέσω ένα φωτοβολταϊκό πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι το πρώτο βήμα και γίνεται εντός μια εβδομάδα περίπου είναι δηλαδή πολύ πιο, πιο γρήγορα από ό,τι εγώ φανταζόμουν. Σωστό, σωστό. Ναι. Παλιό ήταν δύο μήνε το πρώτο βήμα με την παλιά πλατφόρμα. Τώρα με την καινούρια είναι πάρα πολύ γρήγορα. Η αίτηση γίνεται από εσά στον εκάστοτε πάροχο. Ή, ή σε έναν, γίνεται δηλαδή στο ΔΔΕ, ΑΔΜΕΠΟ Η πλατφόρμα ε, είναι στο ΓΟΒΔΙΑΡ Πιβιστέγη GovGR είναι πλατφόρμα ε, Αλλά η ΔΔΕ είναι από πίσω Που σημαίνει η, όλη η δουλειά που γίνεται από πίσω Το κάνει η ΔΔΕ <laughs> Από την άλλη, επειδή μιλάει και για σύστημα με μπαταρία Τι σημαίνει ακριβώς αυτό ναι, σωστό. Η, η επιλογή ε, της τη κυβέρνηση ήταν να κάνει το πρόγραμμα για συστήματα μόνο με μπαταρίε, αν θέλει κανεί επεδότηση. Και πολύ κα, καλά κάνουν αυτά, γιατί ε, πολύ καλό το κάνουν, γιατί ε, η μπαταρία βοηθάει να, να μην πάει πολύ ενέργεια μέσα το δίκτυο. Γιατί έχουμε μεγάλα προβ, μεγάλο προβλήμα με τα δίκτυα τα και η μπαταρία βοηθάει όλοι να, να μην χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το δίκτυο και αυτό βοηθάει γενικά την κατάσταση ε, όλο το δίκτυο στο νησί μα ε, και, ε, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ε. Να, να σα πω ότι δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Δηλαδή, με Ο. την ε, μπαταρία, πώ λειτουργεί το, το σύστημα σε ένα φωτοβολταϊκό. Okay. Ε, απλά το φωτοβολταϊκό παράγει ρεύμα. Ωραία. Αν αυτή τη στιγμή που το παράγει δεν μπορούν να το καταναλώσουν γιατί δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή ε, ή κατανοώ νύχτα και παράγω την ημέρα, γιατί τη νύχτα δεν έχει ήλιο. Η μπαταρία αποθηκεύει αυτό το ρεύμα και το δίνει σε μένα άλλη ώρα που το χρειάζομαι. Και δεν χρειάζεται αυτό το ρεύμα που παράγω να πάει στο δίκτυο, η και να το ξαναπάρω άλλη ώρα από το δίκτυο. Mm. που Σημαίνει είναι λιγότερο κίνηση πάνω στο δίκτυο Μάλιστα. από το ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι ε, η μπαταρία και υπάρχει κάποιο αυτοματισμό, επειδή μα έχουν ζητήσει και μα λένε υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε ώρε τη ημέρα, που εσεί είναι καλό να μην καταναλώνετε λόγω τη αυξημένη ζήτηση επιπλέον ρεύμα. 6 με 9, α πούμε το απόγευμα. Μπορώ με κάποιο τρόπο να ενεργοποιήσω την μπαταρία, Α, Αυτό ακριβώς. είναι το ζήτημα. Α, ακριβώς αυτό κάνει η μπαταρία. Να, να, να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα στο δίκτυο που είναι κάποιε ώρε. είναι πολύ ε, φορτίο πάνω στο δίκτυο και είναι πρόβλημα. Οι μπαταρίε ακριβώ αυτό λύνουν. Ακριβώ αυτό είναι ο σκοπό. Ε, επιδοτείται λοιπόν η μπαταρία, λέμε ουσιαστικά. Ναι, η μπαταρία επιδοτείται και πάρα πολύ, με 90 έω 100%. Που σημαίνει οι μπαταρίε σχεδόν είναι δωρεάν. Στο, στην επιδότηση. Από αυτά τα ποσά τα οποία αναφέραμε, αυτά είναι αληθινά, κύριε Λένσεν, ναι, ναι, στην επιδότηση. Σύν αυτό που λέτε για την μπαταρία, ότι είναι σχεδόν δωρεάν, διότι πάει στο 90% κοντά η επιδότησή τη. Ναι, 90 ή 100. Αυτά είναι οι δύο κατηγορίε που mm -hmm. έχει. Είναι στην δική μου επιλογή, εάν θέλω να εγκαταστήσω την μπαταρία, ή είναι υποχρεωτικό για τον καθένα από εμά, Εσεί έχετε την επιλογή, αν θέλετε, με μπαταρία ή χωρί, αλλά αν βάζετε ένα σύστημα χωρί μπαταρίε, δεν παίρνετε επιδότηση. Α, μάλιστα. Τότε Αυτό... αξίζει να πάρει ε, κανεί την μπαταρία γιατί σχεδόν είναι δωρεάν και έχει σύν την επιδότηση για το υπόλοιπο που ήταν η, τα ποσά που είπατε και πριν. Ε, αξίζει. Ε, η τοποθέτηση των μηχανημάτων είναι εύκολη πάνω στη στέγη μου ή σε όποιο άλλο χώρο μπορεί για να έχει ήλιο, ή επιλέγεται μόνο η στέγη. Η, η, η εγκατάσταση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο που, που θέλετε. Περισσότερα γίνουν στη στέγη γιατί είναι το πιο εύκολο ε, αλλά εμεί κάνουμε και πολλέ σκέπαστρα για πάρκινγκ και ακόμα και στο έδαφο επιτρέπεται να, να γίνει η εγκατάσταση. Είπατε όμω, ωστόσο, στην αρχή, κύριε Μπέντζεν, ότι και ο χώρο ο οποίο απαιτείται δεν είναι και μεγάλο. Εννοείται ανάλογα με τι ανάγκε μου για να έχω μία μονάδα ή δύο μονάδε ή τρει. Δεν ξέρω πώ πηγαίνει. Έτσι είναι, τα νούμερα είναι λίγο ψηλότερο από ένα, δύο, τρία. Ε, αλλά θε, ξεκινάμε με περίπου 10 τετραγωνικά που θέλουμε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ και το μεγαλύτερο σύστημα, τα 10 κιλοβατ, που είναι το πάνω όριο mm. του πρόγραμμα, είναι περίπου 50 τετραγωνικά πάνελ. Αλλά τόσο μεγάλο σύστημα τα περισσότερα σπίτια δεν το χρειάζονται. Τα περισσότερα σπίτια είναι γύρω τα 20-25 τετραγωνικά φωτοβολταϊκά πάνελ. Mm. Λέτε ότι σε πολύ λίγα χρόνια γίνεται ουσιαστικά και απόσβεση των χρημάτων Σωστό. τα οποία, που κοστίζουν τέλος πάντων τα μηχανήματα αυτά, τα, τα φωτοβολταϊκά. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Ε, ένα σύστημα ε, μέσων όρων, αυτό που επιλογίζουμε, βέβαια πρέπει να δούμε λίγο σε ποιο κατηγορία είναι ο πελάτη και τι ποσό επιδότηση παίρνει, ε, αλλά τα, τα περισσότερα συστήματα εμεί τα υπολογίζουμε γύρω τα 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ. Ξεκινάει με 2.000 ευρώ για αυτού που έχουν τη μεγαλύτερη κατηγορία και τη μεγαλύτερη έκδοση με ένα μικρό σύστημα. Και το πιο ακριβό σύστημα είναι περίπου 12.000 ευρώ. Αναφέρεστε και σε οικιακού καταναλωτέ, αλλά και σε επιχειρηματίε, έτσι δεν είναι ή όχι. Σωστό, αλλά για επιχειρήσει το πρόγραμμα είναι μέσω ΕΣΠΑ. Είναι, είναι Α, άλλο... είναι κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό πρόγραμμα για υπεδότηση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ανακοινώθηκε αυτή τη φορά έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την ενέργεια στο σπίτι, εξοικονόμηση ενέργεια στο σπίτι. Σωστό. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον είπατε ότι είναι ε, δυναμικό αυτή την ώρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Είναι λογικό. Κάθε ενό που έχει πρέπει να πληγώνει 100-200 ευρώ ρεύμα κάθε φορά, δεν θέλει να, να γλιτώσει από αυτό και μπορεί να, με, με αυτό το πρόγραμμα να γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το λογαριασμό ρεύματο. Πείτε μου κάτι, ε, πόσο πάνω κάτω θα πληρώσει κάποιο. Δηλαδή, εγώ θα βάλω αυτή την ώρα ένα φωτοβολταϊκό. Θα δείτε τι ανάγκε μου. Ε, μου είπατε όλα τα άλλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ότι χρειάζεστε μέχρι 10 τετραγωνικά α, μέτρα ε, με, στο δικό μου το χώρο. μου είπατε σε ποιο χώρο μπορούν να μπουν τα φωτοβολταϊκά. Ποια είναι, ε, ποιο είναι το ποσό που εγώ θα πληρώσω. Αν έχω μια η ακατανάλωση κατανάλωση με τέλος πάντων αν δεν έχω τρελέ ε, τρελές απαιτήσει ή οτιδήποτε άλλο <laughs> ναι, ναι, γελάω λίγο γιατί ε, είναι πάρα πολύ διαφορετικό κάθε οικογένεια Αχα. και τι κατανάλωση έχει Εξαρτάται πόσα πλυντήρια βάζετε, χρησιμοποιείτε πολύ το, το σίδερο, πόσο πολύ μαγειρεύομαι. Είναι πολλά πράγματα που του πειράζουν και βλέπω πολύ διαφορετικέ ανάγκε ούτε... που πρέπει να βλέπω κάθε πελάτη χωριστό ε, να δω τι γίνεται. Αλλά μέσων όρων, αυτό που είπα και πριν, οι περισσότερε πελάτε είναι σε ένα ποσό μετά την επεδότηση από αυτό που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή, περίπου 6.000 ευρώ μέσων όρων ε, που αν έχετε μια κατανάλωση ρεύματο, κόστο ρεύματο ε, 1000-1500 ευρώ το χρόνο, ε, που σημαίνει σε, σε 5-6 χρόνια ε, 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 θα γίνει η απόσβεση του συστήματος Και αφού η σύμβαση είναι για πάνω. Ε, είναι 20 χρόνια, 25 χρόνια. Ε, βλέπετε μετά, έχετε πάρα πολλά χρόνια το ρεύμα δωρεάν. Μάλιστα. Η τιμή του ρεύματο κατά πολύ κάτω. Ε, τώρα, ε, από αυτό που είπατε πριν από λίγο καταλαβαίνω ότι ε, επειδή θα, φα, θα βάλω φωτοβολταϊκό, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσω την τρελή την κατανάλωση ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Θα πρέπει να κάνω ή ε, 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 να έχω την ίδια προσοχή σε, σε εκείνε τι συσκευέ οι οποίε καταναλώνουν πολύ περισσότερο ρεύμα, έτσι. Ναι και όχι. Ε, Πολλέ φορέ κάνουμε το σύστημα λίγο πιο μεγάλο. Γιατί το φωτοβολταϊκό πάνω δεν είναι πολύ ακριβώ στο, στο, στο όλο το σύστημα και δεν το κάνει πολύ πιο ακριβό να βάλουμε λίγο παραπάνω από αυτό που χρειάζομαι σήμερα. Γιατί πολλοί κόσμο. Πρώτο, η κατανάλωση γενικά αυξάνεται. Για όλου. Ε, μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση, βάλουμε καλύτερε λάμπε, LED και όλα αυτά. Αλλά γενικά βάζουμε παραπάνω πράγματα στο σπίτι μα που καταναλώνουν ρεύμα και αυξάνεται θα έχουμε στο μέλλον και ηλεκτρικά αμάξια. Θα κάνουμε αντλίε θεμότητε για θέαμανση και τέτοια πράγματα που αυξάνεται η κατανάλωση μα παραπάνω. Ε, και έχω πολλέ πελάτε που λένε: Θα βάλω ένα λίγο μεγαλύτερο σύστημα και ξέρω στο μέλλον θέλω να πάρω ένα ηλεκτρικό αμάξι, να, έχω, να μπορώ να, 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 έχω και αυτό. Και γενικά μα βοηθάει που δεν πρέπει να προσέχουμε τόσο πολύ. Μπορώ τώρα να βάλω το πλυντήριο στα 60 ή στα 90, γιατί θα είναι πιο ακριβώ στα 90, που δεν Πρέπει να το σκεφτεί κανεί τόσο πολύ μετά γιατί το δρέασμα είναι δωρεάν και δεν, mm. δεν μα πειράζει τόσο ε, Κύριε Μπεζίν, σα ρωτάνε μέσω των μηνυμάτων που παίρνω. Είπατε ότι ε, μέσω του gov.gr ότι μπορεί να γίνει η πρώτη αίτηση. Είναι αίτηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή γίνεται από τον ενδιαφερόμενο μέσω τη εταιρεία Φωτοβολταϊκά Κρήτη. Κανονικά εμεί το κάνουμε για το πελάτη. Δεν είναι τόσο δύσκολο η αίτηση, αλλά γενικά αφού είναι κάποια τεχνικά ε, χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα που πρέπει να γράφουμε στην αίτηση, εμεί το κάνουμε σαν εξυπηρέτηση για το πελάτη, το κάνουμε για το πελάτη. Να είμαστε και σίγουρος έτσι θα πάρουμε και την έγκριση με αυτό που χρειάζεται. Θεωρητικό μπορεί να το κάνει και ο πελάτη μόνο του. Με, με αλλά με δεν το έννοια... Ναι, ναι, με την έννοια να μην λείπουν κάποια στοιχεία ή οτιδήποτε Α, άλλο για να μην υπάρχει το, το Γιατί... Από την αρχή εσεί που ε, με, κατατίθεται αυτή η αίτηση λέτε ότι αυτές είναι οι ανάγκες ε, του κάθε σπιτιού ε, και α, αυτό είναι το συγκεκριμένο το οποίο ζητάμε δηλαδή είσαστε από την αρχή ναι. ε, εμείς από την αρχή είμαστε μαζί με το πελάτη του κάνουμε την αίτηση ε, μέχρι να πάρει την έγκριση βάλουμε το σύστημα κάνουμε και το service μετά είναι ένα full πακέτο με, με όλες, ε, όλη την εξυπηρέτηση Πού σας διάθετη. βρίσκουν στα φωτοβολταϊκά Κρήτης Εμεί είμαστε, τα γραφεία μα είναι στο Πρασά, ε, λίγο έξω από το ράκλιο. Περισσότερο εμεί πάμε βεβαίω στο πελάτη, στο, στο σπίτι του, ε, γιατί θέλουμε να βλέπουμε και το χώρο για την εγκατάσταση. Που ε, αν μα παίρνει ένα πελάτη τηλέφωνο, κανονικά ε, κάνουμε την, ε, την κουβέντα μα τι ακριβώ χρειάζεται και πάμε κανονικά στο σπίτι του και να βλέπουμε πού θα βάλουμε το φωτοβολταϊκό, πού μπορούμε να βάλουμε τα καλώδια, πώ μπορεί να πάει το σύστημα, να ξέρουμε και αυτό που που ε, ε, θα κάνουμε να είναι και σωστό. Σαφέστατα. Ε, ποιο είναι το τηλέφωνο σας? Το τηλέφωνο μας είναι 2810 στο ηρακλειο ε, 22 33 04 Άλλη μια φορά μπορούμε να το ξαναπούμε? 22 33 04 στο Ηράκλειο. Μάλιστα στο Ηράκλειο δραστηριοποιήστε, έχετε γραφεία και στην υπόλοιπη Κρήτη και το λέτε έτσι εμείς όχι, εμείς δουλεύουμε όλη την Κρήτη από εδώ από τα γραφεία μας, έχουμε έργα από Χανιά μέχρι λασίθη παντού η εταιρεία μας υπάρχει ήδη 15 χρόνια εδώ, είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ που πριν 15 χρόνια ξεκίνησε ξεκινήσανε τα φωτοβολτάκια με τα πάρκα που, που ξέρουμε. Και από τότε δουλεύουμε και εδώ. Μάλιστα. Όχι, με, τώρα έτσι όπω το λέτε, καταλαβαίνω και γιατί μιλάτε τόσο καλά τα, τα ελληνικά. Αυτό. <laughs> 15, <laughs> 15 χρόνια <laughs> εδώ. Ναι, σωστό, Εντάξει, σωστό. ολόκληρη με ζωή ουσιαστικά ε, μέσα στην επαγγελματική σας δραστηριοποίηση αλλά ξέρετε τι άλλο μου κάνει εντύπωση ότι το Αξάν της Κρήτης δεν το έχετε παρά το γεγονός ότι είσαστε 15 χρόνια εδώ γιατί συνήθως ακούμε ε, ε, τους ε, ανθρώπους οι οποίοι ε, από άλλες χώρες που είναι άλλη μητρική τους γλώσσα και έρχονται εδώ ε, να αποκτούν αμέσω και το Αξάν της Κρήτης. Εσείς όχι δεν το έχετε αυτό. Α, ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω τώρα γιατί... Ε, εντάξει, γενικά προσπαθώ να μιλήσω ε, και να με καταλαβαίνει και ο κόσμος <Κι> και αν μιλάω με τους ντόπιου εδώ στην Κρήτη, βεβαίω η γλώσσα είναι λίγο διαφορετικό και Αχα. έχω μάθει βεβαίω και όλα τα οι ε, τα και τα λόγο ε, και όλα αυτά, τα, τα ξέρουμε. Ε, ε, αλλά εντάξει, εγώ μιλάω έτσι με με αυτούς που μιλάω μια του ίδιου προφορά μια χαρά. νομίζω μια χαρά μια χαρά ε, να είστε καλά ε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες ε, κύριε Μπένζεν ε, να α, α, πούμε απλά για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Σβεν Μπένζεν ότι είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας φωτοβολταϊκά Κρήτης ΑΕ ευχαριστώ πάρα πολύ καλημέρα σας καλημέρα.